αναδιώξεις των δηληστηρίων της Δημοτικής Επιχείρησης Ειδίωσης και Αποχέτευσης. Πόσο σημαντικό έργο είναι αυτό, καταρχήν τι έργο είναι? Σήμερα είχαμε τη χαρά να υπογράψουμε την σύμβαση του έργου της κατασκευής του μηχανολογικού εξοπλισμού των δηληστηρίων της Πτολεμαΐδος. Όπως ξέρουμε, πριν από αρκετά χρόνια, πάνω από μια δεκαετία, είχαν κατασκευαστεί τα κτηριακά για τα δηληστήρια, όμως τα ηλεκτρομηχανολογικά των δηληστηρίων δεν κατασκευάστηκαν ποτέ. Εμείς ως Δημοτική Αρχή, στην αρχή της θητείας μας, προσπαθήσαμε με την πρώτη πρόσκληση που έγινε για έργα ίδρυυσης να εντάξουμε αυτό το έργο, το οποίο ναι, δεν είναι πολύ μεγάλου προϋπολογισμού, είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο το έργο, όμως είναι πολύ μεγάλο έργο για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλεως της Πτολεμαΐδος. Έτσι λοιπόν, το 2016 εντάχθηκε το έργο στο ΕΣΠΑ, άρα λοιπόν η χρηματοδότηση του έργου είναι διασφαλισμένη και όπως μας διαβεβαίωσε και ο ανάδοχος, μέχρι τέλος του έτους θα ολοκληρωθεί και η κατασκευή, ώστε το νερό που έρχεται στα σπίτια μας, στην πόλη της Πτολεμαΐδος, να είναι καλύτερης ποιότητας, αφού θα διελίζεται και επομένως θα έρχεται πολύ πιο καθαρό. Φυσικά ήταν ένα έργο που και αυτό αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, αφού μετά την ένταξη για την διαδικασία της άδειας δημοπράτησης αλλά και τις άλλες διαδικασίες που χρειαζόταν μέχρι να εγκριθεί η υπογραφή της σύμβασης του έργου, είχαμε πάρα πολλές δυσκολίες και καθυστερήσεις λόγω της δυσλειτουργίας κυρίως των υπηρεσιών αλλά και της έλλειψης του προσωπικού που αντιμετωπίζει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης. Σήμερα λοιπόν είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε υπογράψει αυτό το έργο, το οποίο όπως είπα είναι πολύ σημαντικό για την ποιότητα ζωής των κατοίκων και ελπίζουμε ότι από του χρόνου το νερό που θα έρχεται στα σπίτια μας, στην πόλη της Πτολεμαΐδος, θα είναι πολύ καλύτερης ποιότητας. Με το έργο αυτό ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου, για άλλα θα τεθούν σε λειτουργία τα δηληστήρια? Φυσικά θα τεθούν σε λειτουργία, αφού το μόνο το οποίο έλειπε ήταν ο μηχανολογικός εξοπλισμός. Ήταν ένα δεύτερο έργο το οποίο έπρεπε να γίνει αμέσως μετά την κατασκευή των δηληστηρίων, όμως για πολλούς και διάφορους λόγους δεν έτυχε της χρηματοδότησης και γι' αυτό είχαμε όλες τις καθυστερήσεις. Εμείς καταφέραμε και το εντάξαμε στο ΕΣΠΑ πολύ γρήγορα, κάναμε και όλες τις διαδικασίες οι οποίες χρειαζόταν, ώστε σήμερα να είμαστε στην ευχάριστη θέση να υπογράψουμε τη σύμβαση και όπως είπα και προηγουμένως, ελπίζουμε και πιστεύουμε, μάλλον έχουμε βάσιμες ελπίδες, ότι στο τέλος του έτους θα έχει παραδοθεί το έργο και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.